είναι παράλογο όταν σε ενοχλεί ο άντρας, ο Ευρωπαίος, ο Χριστιανός ας πούμε, ο Έλληνας, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε που χτυπάει τη γυναίκα του και πολύ καλά κάνει και συνοχλεί ή που μιλάει άσχημα ή που έχει μια συμπεριφορά αυταρχική μέσα στο σπίτι και υποφέρουν τα παιδιά και η γυναίκα. Και η γυναίκα μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες. Και πολύ καλά κάνει και μας ενοχλεί. Και δεν μας ενοχλεί το ότι σκοτώνουν ένα κορέτσι, ας πούμε, επειδή δεν δέχθηκε να παντρευτεί τον ξάδερφο στο Πακιστάν στον οποίο το είχαν τάξει. Και αυτό το περνάμε έτσι, στο ξόφαλτσο, δεν αναφέρουν τίποτα τα ΜΜΕ, δεν ξεσηκώνουν τις φεμινίστριες. Αυτά είναι παράλογα πράγματα και δείχνουν την συνεργασία και την συμμαχία, μια παραφύση συμμαχία, θεωρητικά δηλαδή σε πρώτο επίπεδο ανάγνωση, γιατί στην ουσία δεν είναι παραφύση και θα εξηγήσω γιατί, ανάμεσα στην αριστερά και στο Ισλάμ. Δηλαδή έχουμε μια θρησκεία, την αριστερά, και μια άλλη θρησκεία, το Ισλάμ, που θέλουν να είναι και πολιτικές οντότητες. Και αυτές συνεργάζονται. Γιατί θεωρούν ότι αν γεμίσουμε, ας πούμε, Πακιστανούς, ξέρω εγώ, Μπαγκλαδεσιανούς, αυτοί θα ψηφίσουν και κάποια στιγμή ποιους θα ψηφίσουν, εμάς. Θέλουμε δηλαδή η Ελλάδα να εξαθλειωθεί, να έχει εξαθλειωμένους προλετάριους. Δεν μας ενδιαφέρει η προέλευσή τους, διότι αυτοί θα εξαθλειώσουν και τους Έλληνες και κάποια στιγμή αυτό το εξαθλειωμένο προλεταριάτο θα ψηφίσει τα κόμματα της αριστεράς που δεν τρέπονται να το γράφουν αυτό και στα επίσημα έγγραφά τους. Δηλαδή, αν μπείτε στο site του ΚΚΕ, θα φρίξετε διαβάζοντας αυτά που λέει όχι σε κείμενα του 49, αλλά σε κείμενα σημερινά. Ότι εμείς έχουμε στόχο την επιβολή της δικτατορίας του προλεταριάτου, ότι αυτό θα γίνει με τα όπλα, ότι αν συμβεί ακόμα και με δημοκρατικούς τρόπους η επιστροφή, δεν υπάρχει επιστροφή, δηλαδή είναι ανεπίστρεπτη αυτή η διαδικασία προς τη δικτατορία του προλεταριάτου, σε απλά ελληνικά, αν ψηφίσουμε τον Κουτσούμπα και βγει κυβέρνηση, δεν ξανακάνουμε εκλογές. Απλά πράγματα. Ότι αν η Ελλάδα δεχθεί επίθεση, το κόμμα θα αναλάβει αυτόνομη στρατιωτική δράση μέχρι την οριστική ήττα της ελληνικής εγχώριας αστικής τάξης. Λέει, αυτά είναι γραμμένα σήμερα. Αν μπείτε στο site του ΚΚΕ, θα τα διαβάσετε σήμερα. Είχατε επισημάνει, αν δεν κάνω λάθος, ότι το ΚΚΕ δεν έπρεπε να υπάρχει ως δημοκρατικό κόμμα που να κατεβαίνει στις εκλογές. Κάνω λάθος? Φυσικά δεν έπρεπε να υπάρχει. Διότι συμμετέχει σε ένα παιχνίδι όταν σέβεσαι τους κανόνες. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι εγώ θα παίζω μπάλα ρε παιδί μου, αλλά θα πιάνω την μπάλα με τα χέρια, θα τη ρίχνω μέσα στο τέρμα και δεν θα σφυρίζεται πέναλτι, ας πούμε. Δεν γίνεται να συμμετέχεις στο δημοκρατικό παιχνίδι με όλα τα κουσούρια. Έτσι. Δεν έχουμε σοβαρή δημοκρατία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν γίνεται να συμμετέχεις λέγοντας ότι εάν μου δώσετε την εξουσία, εγώ δεν πρόκειται να σας ξαναδώσω την ευκαιρία να ψηφίσετε, θα εγκαθιδρύσω δικτατορία, αλλά μέχρι να μου δίνετε την εξουσία, εγώ θα κηρύσω αντίσταση και ανυπακοή, όντας κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δηλαδή αυτό που έγινε την